Ένας Δήμος δέχτηκε να εφαρμόσει την προσχολική αγωγή, τον Δήμος Δέλτο, μοναδικό σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Εκεί ο Δήμαρχος έτσι κι αλλιώς διαφημίζει πάρα πολύ το έργο του στα σχολικά κτίρια, γιατί είναι το εκπαιδευτικό του έργο. Να πω βέβαια, επειδή εκεί είμαι χρόνια εκπαιδευτικός, ότι στα σχολεία μας αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε χαρτί τουαλέτας. Και είναι χαρακτηριστικό νομίζω αυτό. Πανηγύριζε λοιπόν και είπε ότι μπορεί να κάνει τη δίχρονη προσχολική. Και έτσι έχουμε την πύρα αυτή που μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε τα τμήματα τα 25 συν, 25 και 27 νήπια μέσα να στηβάζονται. Δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για να βελτιωθεί η υλικοτεχνική υποδομή. Δεν έχει διοριστεί φυσικά κανένας εκπαιδευτικός. Τα κτίρια συνεχίζουν να είναι κατάλληλα και έχουμε εκεί και ένα κτίριο που πραγματικά είναι νηπιαγωγείο, που είναι πραγματική ντροπή για την εποχή μας. Έχουμε το νηπιαγωγείο στην Αγία Σοφία. Εκεί πηγαίνουν παιδιά από οικογένειες Ρωμά, μέσα στο σκουπιδότοπο, κυριολεκτικά, όποιος πάει μπορεί να το διαπιστώσει, μέσα στις λάσπες, που θέλεις γαλότσες για να μπεις μέσα στον άβλιο χώρο, σε ένα κτίριο το οποίο είναι εντελώς ακατάλληλο για να μπει οποιοδήποτε, όχι μικρά παιδιά. Δίνουν τη μάχη τους εκεί καθημερινά, με μοναδικό στήριγμα την εκπρόσωπα και την υποψήφια δήμαρχο της Λαϊκής Εισπύρωσης, η οποία επισκέφτεται συχνά την περιοχή. Τον εκπρόσωπο του πάμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου της Υπαίθρου και τους βουλευτές του ΚΚΕ που έχουν κάνει και ερώτηση στη Βουλή, ερώτηση στον Υπουργό, και έχουν επισκεφτεί, ο Γιάννης Οντελής έχει επισκεφτεί και το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο επανειλημμένα. Με μια νηπιαγωγό που προσπαθεί με αιτήματα συνεχώς να βρει λύση, αλλά δεν βρίσκει. Αυτή είναι η προσχολική αγωγή λοιπόν που εφαρμόζεται εδώ και ένα χρόνο στο Δήμο Δέλτα. Σε άλλες περιοχές ενθαρρύνουν εντός εισαγωγικών τους γονείς να πάρουν τα παιδιά τους από ένα νηπιαγωγείο και να το πάνε πιο μακριά. Αυτά γίνονται και αλλού, όπου εφαρμόστηκε. Με τις επιπτώσεις που ξέρουμε ότι έχει η αλλαγή περιβάλλοντος για ένα νήπιο που πρέπει να έχει μια σταθερή, ένα σταθερό περιβάλλον κοινωνικό. Εμείς απαντάμε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η δίχρονη προσχολική αγωγή που πρέπει να είναι υποχρεωτική και υπάρχουν, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο και ένα αίτημα σύγχρονο ότι πρέπει όλα τα παιδιά να, έχουν, να παρακολουθήσουν τη δίχρονη προσχολική αγωγή. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Πρέπει να υπάρχουν σύγχρονες υποδομές παντού. Πρέπει να διοριστούν εκπαιδευτικοί, να υπάρχει μόνιμο προσωπικό, γενικότερα όχι μόνο εκπαιδευτικοί, και καθαρίστε, όλο το προσωπικό που χρειάζεται για να έχουμε ένα σύγχρονο νηπιαγωγείο. Γι' αυτό παλεύουν όλοι οι υποψήφοι της Λαϊκής Εισπύρωσης, γι' αυτό παλεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα και γι' αυτό ζητάμε την ενίσχυσή του.